Καλησπέρισω λοιπόν μαζί μας εδώ στο στούντιο τον κύριο Βασίλη Σιάφη και τις κυρίες Γιολάντα Καπέρδα και Ελευθερία Πανταζίνη με τη σειρά που τους βλέπετε. Έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε έτσι μεταξύ μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για θέατρο, όπως είπα, γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, στα Παλιά Σφαγεία, έχετε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση σε 9 ώρα το βράδυ. Και μιλάω για το Molly Sweeney του Brian Friel. Θα τα πούμε έτσι αναλυτικά. Να πούμε ότι είστε οι δύο στις σκηνοθέτες της παράστασης. Ναι. Και η Ελευθερία είναι η πρωταγωνίστρια, η Molly. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει να μας πει λίγο για το τι ακριβώς πραγματεύεται η υπόθεση του. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές, εντάξει. Είναι η Molly Sweeney το όνομα του έργου, αλλά στην πραγματικότητα είναι τρεις ήρωες που μοιράζονται εξίσου τους ρόλους, γιατί είναι ένα έργο που είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι αφηγούνται την ίδια ιστορία μέσα από τα δικά του μάτια ο καθένας. Την ίδια ιστορία, δηλαδή είναι σαν να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Αυτό δηλαδή, το έργο λέγεται Molly Sweeney, αλλά δεν έχει πρωταγωνιστές, είναι και οι τρεις πρωταγωνιστές. Μια χαρά. Εντάξει, τότε να το διορθώσω να πω ότι παίζει την Molly Sweeney που είναι, ας πούμε, ό,τι ακριβώς. Και θα μας πει, φαντάζομαι, γιατί είναι Molly Sweeney, γιατί εντάξει, πρέπει να μάθουμε κάτι, έτσι, μην έρθουμε τελείως. Ποια είναι η Molly Sweeney, δηλαδή? Η Molly Sweeney είναι μια γυναίκα που ζει σε ένα διαφορετικό κόσμο. Είναι ευτυχισμένη σε αυτό το διαφορετικό κόσμο. Έχει βρει την ισορροπία της, την ευτυχία της. Είναι ανεξάρτητη, είναι δυναμική. Όμως δεν βλέπουν οι οικοί της, δεν το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Και θα προσπαθήσουν κάτι να αλλάξουν. Αυτό όμως που θα αλλάξουν θα το δείτε όταν έχετε να δείτε την παράσταση. Σωστό. Μην τα πούμε και όλα, να τα αποκαλύψουμε έτσι να έχουμε και ένα μυστήριο. Έτσι. Οπότε λοιπόν μία ιστορία με τρεις διαφορετικές οπτικές. Έτσι. Ναι. Είναι πολύ, πώς να πω, μας συντριγκάρει νομίζω έτσι και μας εξητάρει σαν ιδέα. Ναι. Ουσιαστικά ο Brian Friel, ο οποίος δυστυχώς δεν ζει πια, πέθανε πέρυσι. Είναι Ιρλανδός συγγραφέας. Και τον έχουν, τον λένε τον σύγχρονο Τσέχοφ. Το θέατρο του στηρίζεται κυρίως στο λόγο. Έχει ένα καταπληκτικό λόγο. Και έχουμε και μια καταπληκτική μετάφραση εδώ. Είναι και η μόνη που κυκλοφορεί. Του Ερίκου Μπελιέ. Νομίζω ότι το κείμενο δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Έτυχε και το είχαμε εμείς από την παράσταση, την πρώτη παράσταση, στην Αθήνα, που είχε παιχτεί στο θέατρο Απλών του Αντίπα, που δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Έχει κλείσει. Με τη Μάνια Παπαδημητρίου ως Molly και τον δικό μας τον Αρβανίτη, τον Νίκο, που είναι από την Παραμυθιά, εδώ η Πυρώτη δηλαδή, ως Φρανκ. Ο Φρανκ είναι ο σύζυγος της Molly. Και υπάρχει και η γιατρός, η κυρία Ράις. Αυτοί οι τρεις ήρωες υπάρχουν στο έργο. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι αφηγούνται την ιστορία συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, αλλά έχοντας μια τελείως διαφορετική οπτική για τη ζωή. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί είναι τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες, όπως και όλοι οι άνθρωποι, καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δικιά του τη γωνία. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να είναι και ένα έργο το οποίο μπορεί να μας προβληματίσει. Έτσι, να σκεφτούμε ότι πώς βλέπουμε και εμείς καθημερινά τις καταστάσεις. Και ότι η δικιά μας οπτική μπορεί να μην είναι εξ ολοκλήρου σωστή ή εξ ολοκλήρου λάθος, έτσι. Ακριβώς. Ο συγγραφέας θέλει να δώσει. Η μητέρα μου παλιά μου είπε ότι να σκέφτεσαι τη θέση του άλλου. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν σκεφτόμαστε τη θέση του άλλου. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Αν σκεφτόμασταν αυτό, θα είχαν λυθεί όλα ως διαμαγείας, δηλαδή, τα πάντα. Ναι, και πολιτικά και αθλητικά όντα. Και σε όλους τους τομείς εννοώ. Ναι, είμαστε εγωιστικά όντα. Ναι. Δυστυχώς πάρα πολλές φορές, νομίζω. Παρ' όλα αυτά, για να περάσουμε λίγο έτσι και στα πιο τεχνικά εντός εισαγωγικών θέματα. Είπαμε, εσείς οι δύο είστε οι σκηνοθέτες του έργου. Ποιες ακριβώς είναι έτσι οι δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος σκηνοθετικά? Γιατί φαντάζομαι μιλάμε για ένα κείμενο, όπως είπατε κι εσείς, πολύ έτσι καλό, με τρεις ανθρώπους μάλλον πάνω στη σκηνή. Πώς ακριβώς γίνεται όλα αυτά? Είχε πάρα πολύ δουλειά με το λόγο το κείμενο, γιατί ακριβώς είναι μονόλογοι που αφηγούνται. Και έπρεπε να βρεις μέσα σε όλα αυτά τη δράση. Δηλαδή ήταν σχεδόν σαν παρτιτούρα, σαν να γράφεις ένα μουσικό κομμάτι. Είχες να δουλέψεις δηλαδή με πολύ λεπτές ισορροπίες, έτσι ώστε να μην καπακώσει, ας πούμε, σε εισαγωγικά, η κίνηση
ή οποιαδήποτε σκηνοθετική οδηγία, το λόγο. Γιατί το βασικό είναι ο λόγος, να μπορεί να φτάσει ο λόγος και η ιστορία στο κοινό. Mm-hmm. Να μπορεί να παρακολουθήσει την ιστορία χωρίς να δυσκολεύεται. Mm-hmm. Δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Δηλαδή δεν έχει εφέ, δεν έχει εντυπωσιασμούς. Mm-hmm. Είναι ένα κείμενο πάρα πολύ απλό, που η δυσκολία του ήταν ακριβώς αυτή. Το ότι έπρεπε να δουλέψεις πάρα πολύ τη γλώσσα του κειμένου. Mm-hmm. Για να μπορεί να περάσει κάτω απλά και ήρεμα, χωρίς να, και να κατανοήσει το κοινό την ιστορία. Πρέπει να πούμε τώρα, γιατί δεν το αναφέραμε πριν, ότι το έργο, η ιδιαιτερότητα της Μόλι, mm-hmm. Είναι η τυφλότητα. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα τυφλή. Όπου οι άλλοι προσπαθούν να τη φέρουν στο δικό της κόσμο. Κατάλαβα. Στο δικό τους κόσμο, δηλαδή να μην είναι τυφλή. Οπότε. Και γίνονται διάφορα εκεί, τα οποία θα τα δείτε στην παράσταση. Είναι και μια πρόκληση ενδεχομένως, έτσι, για κάποιον ηθοποιό να παίξει αυτό το ρόλο, σωστά. Ναι, βέβαια. Εντάξει, για να είναι τόσο αυτά και μόνο το κόνσεπτ νομίζω όλο είναι. Ναι. Έτσι, ιδιαίτερο, ας πούμε. Εγώ δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι είναι προκλητικό. Δεν έχω κάνει. Εγώ δεν έχω παίξει τυφλή ακόμα. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι. Τώρα μου ήρθε ο Αλ Πατσίνο στο. Στο Άρωμα Γυναίκας. Στο Άρωμα Γυναίκας. Στο Άρωμα Γυναίκας. Ναι. Ναι. Και εγώ παρεμπιπτόντως έπαιξα ως Τηρεσίας στον Ειδίποδο Τύρανο. Δηλαδή δοκίμασα να δω, εκεί προσπάθησα να καταλάβω πώς είναι να παίζεις τον τυφλό, να φαίνεσαι τυφλός. Πολύ δύσκολο πράγμα. Σίγουρα, πάντως νομίζω και η μαγεία του ηθοποιού αυτή είναι ότι σου μέσα από έτσι όμορφα θεατρικά κείμενα και παραγωγές κτλ. Και σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις και τον ίδιο σου τον εαυτό και να πάρεις κάτι. Έτσι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μπορείς να μπει στο ρόλο ενός τυφλού, στο ρόλο ενός δεν ξέρω εγώ οποιοδήποτε ανθρώπου. Αυτή είναι και η μαγεία. Αυτή είναι η μαγεία, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και έτσι γνωρίζεις και άλλες πτυχές του εαυτού σου που δεν ήξερες. Δηλαδή, αν έχεις καλή τάση, αποκτάς αυτογνωσία. Είναι αλήθεια δηλαδή ότι κάθε ηθοποιός ή σκηνοθέτης ακόμα πάντα παίρνει κάτι από τους ρόλους του και γίνεται καλύτερος. Πάντα. Νομίζω από κάθε ρόλο μετά σίγουρα βγαίνεις κερδισμένος, γιατί αρχίζεις και καταλαβαίνεις κάποια και άλλα κομμάτια του εαυτού σου. Δηλαδή, γιατί πας όλο και πιο βαθιά, δηλαδή κάθε φορά πρέπει να κάνεις μια βουτιά μέσα σου. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια γνωρίζεις καλύτερο τον εαυτό σου και ίσως αυτό που είπε και ο Βασίλης, κάποιες πλευρές που πιθανά να μην τις έχεις υποπτευθεί. Mm-hmm. Όλοι τα έχουμε όλα, αλλά σε διαφορετικές ποσότητες. Και δόσεις, ναι. Και κάθε φορά αρχίζεις και μεγαλώνεις το κομμάτι αυτό από σένα που χρειάζεται ο ρόλος. Γιατί εσύ θα κάνεις το ρόλο. Ναι. Άρα εσύ πρέπει να αρχίσεις να. Με αυτή την έννοια είναι σαν να εκπαιδεύεις συνέχεια τον ψυχικό σου κόσμο. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σίγουρα, αν το κάνεις με συνέπεια και βάθος, σου κάνει καλό, γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα για σένα. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα την σκηνοθεσία, πάλι να επιστρέψουμε, τελικά ο καλός σκηνοθέτης είναι αυτός που θα αναδείξει το κείμενο ή είναι αυτός που θα δημιουργήσει ενδεχομένως μία υπερπαραγωγή, ξέρω εγώ, ένα ωραίο σκηνικό, ένα κάτι. Να πούμε με τη σειρά, γιατί είναι αυτό. Ναι. Ωραία ερώτηση. Όλα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, καταρχάς, για μένα, πρέπει να αναδειχθεί το κείμενο. Από τη στιγμή που αναδειχθεί το κείμενο, από εκεί και πέρα, μπορεί να κάνει ο σκηνοθέτης πάρα πολλά πράγματα. Αλλά καταρχάς είναι αυτό. Δηλαδή, ο θεατής πρέπει να καταλάβει ακριβώς τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Mm-hmm. Και να μην αρχίσουν τα τερτύπια των ηθοποιών, τα τεχνάσματα και χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι το κείμενο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο καλός σκηνοθέτης, αφού φροντίσει γι' αυτό πρώτα, ο συγχωρεμένος ο Βογιατζής έκανε 6 μήνες πρόβα μόνο στο λόγο, εκτός από όλα τα άλλα. Μετά, ένας καλός σκηνοθέτης, ανάλογα για την εμπειρία του και τις γνώσεις του κτλ., την αγάπη του για τους ηθοποιούς, μπορεί να κάνει πιο πολλά πράγματα. Και μαζί με την τεχνολογία πια που έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα, και φτάνουμε στα υπερθεάματα μετά, τα οποία δεν έχουμε εδώ στα Γιάννα. Στην Αθήνα μπορούμε να βρούμε μερικά, mm-hmm. που χρειάζεται, είναι μεγάλες παραγωγές και πολλά χρήματα. Μάλιστα. Ναι, Υόρκη, Λονδίνο κτλ. Αναφέρομαι σκηνές που. Δεν μπορούμε να τα. Το Broadway και αυτά είναι άλλη φάση, έτσι, που λέμε λαϊκιστή. Όχι να τα πλησιάσουμε, ναι. Λοιπόν, για μένα είναι το βασικό μέλημα του σκηνοθέτη. Εμείς δεν είμαστε σκηνοθέτες. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε τους σκηνοθέτες με την έννοια ότι είμαστε ηθοποιοί όλοι. Και εγώ και ο Βασίλης είμαστε ηθοποιοί. Δεν υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες στα Γιάννενα. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Αλλά έχω σκηνοθετήσει πάνω από 7 δουλειές. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτό που πρέπει να σε απασχολεί όταν σκηνοθετείς
είναι το να επικοινωνήσεις με το κοινό, δηλαδή να έχεις κάτι να πεις. Εάν δεν έχεις κάτι να πεις, είναι καλύτερα να μην ανεβάζεις το συγκεκριμένο έργο. Να διαλέξεις κάτι άλλο που έχει, που σου λέει καταρχάς εσένα κάτι. Άρα το βασικό είναι να επικοινωνήσει το έργο, ο σκηνοθέτης και η ηθοποιή με το κοινό. Να έχουν ένα στόχο, να του πούνε κάτι. Αυτό. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζονται ούτε υπερπαραγωγές. Το θέατρο θα μπορούσε να γίνει με έναν ηθοποιό και έναν θεατή. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάζεται όμως να έχεις στόχο, να ξέρεις τι θα πεις, να είσαι άμεσος και αληθινός πάνω στη σκηνή. Είπαμε τη μαγική λέξη, νομίζω, αμεσότητα είναι αυτό που χαρακτηρίζει το θέατρο και βέβαια ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Το λέω συνέχεια κάθε φορά εδώ με το θέατρο, αλλά είναι αλήθεια νομίζω τελικά. Τώρα για να πάμε και σε ένα άλλο έτσι, ζήτημα το οποίο νομίζω εμφανίζεται και στη συγκεκριμένη παράσταση. Εσείς οι δύο να πούμε ότι είστε επαγγελματίες, έτσι, ηθοποιοί και ασχολείστε δηλαδή επαγγελματικά καθαρά με το θέατρο. Εσύ όμως, Ελευθερία, είσαι... Εγώ είμαι νοσηλεύτρια στο επάγγελμα. Ασχολήθηκα ερασιτεχνικά αρκετά χρόνια με το θέατρο. Τώρα σπουδάζω στα ΙΕΚ υποκριτικής. Και είμαι πάνω από 3 χρόνια με τη Γιολάντα και τον Βασίλη μαζί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να τους ευχαριστήσω και εκ μέρους των συνεργατών μου, που δεν τους ανέφερα. Είναι την κυρία Ράις παίζει η Μαρία Ινταλαούτη και τον Φρανκ παίζει ο Σπύρος ο Βάρφης. Ευχαριστούμε λοιπόν και τη Γιολάντα και τον Βασίλη, γιατί για μας είναι μεγάλο σχολείο αυτή η συνεργασία. Και τους ευχαριστούμε και για την υπομονή τους, γιατί άλλο είναι να συνεργάζεσαι με επαγγελματίες ηθοποιούς και άλλο με ερασιτέχνες. Δεν έχουμε την ανάλογη παιδεία. Ευελπιστούμε να την αποκτήσουμε. Σίγουρα. Γι' αυτό πήγαινε να σπουδάσει τα ΙΕΚ. Αυτό είναι όντως νομίζω πάρα πολύ καλό, γιατί αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι τελικά αυτό, αν το θέλουμε κάτι πολύ, μπορούμε να το πετύχουμε. Θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Ωστόσο, αυτό ήθελα να συζητήσουμε λίγο, τη συνεργασία του επαγγελματικού εντός εισαγωγικού θεάτρου με το ερασιτεχνικό θέατρο, γιατί είχαμε και μία συζήτηση τις προάλλες. Οπότε, να σας πάρω, αφού σας έχω και τα δύο μέρη, την άποψη καταρχάς του ερασιτεχνικού θεάτρου για το επαγγελματικό και μετά θα περάσουμε και στους επαγγελματίες. Πώς λοιπόν βλέπει ένας ερασιτέχνης το επαγγελματικό θέατρο? Είναι κάτι από το οποίο δηλαδή φαντάζομαι κερδίζει, έτσι? Ο ερασιτέχνης μπορεί και να μην κερδίζει. Ο επαγγελματίας σαφώς πρέπει να κερδίζει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Αυτός είναι ο τρόπος που ζει. Νομίζω δεν εννοείς. Δεν εννοείς οικονομικά. Όχι. Ενώ σε σχέση, ας πούμε, πώς να πω. Να αν ο ερασιτέχνης μαθαίνει. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ο ερασιτέχνης μαθαίνει πάρα πολύ κοντά στον επαγγελματία, γιατί ο επαγγελματίας είναι καταρτισμένος ανάλογα, έχει την ανάλογη παιδεία, την ανάλογη εμπειρία. Βέβαια, παίζει ρόλο και ποιος επαγγελματίας θα είναι δίπλα σου. Γιατί δεν διδάσκονται πάντα τα σωστά πράγματα. Κοντά στη Γιολάντα και στο Βασίλη, όπως σας είπα, είναι μεγάλο σχολείο, γιατί έχουν αυτούς τους δύο σκοπούς. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι υπηρετούν την τέχνη για να πούν την αλήθεια και μόνο και όταν έχουν κάτι να πούν. Αλλιώς δεν γίνεται θέατρο για το θέατρο. Είναι γνωστό εξάλλου το λεπτό, έτσι. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Πάντα νομίζω ισχύει αυτό και για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Οπότε να πάμε λίγο και στο επαγγελματικό θέατρο, γιατί οι απόψεις νομίζω διήστανται λίγο. Έχω ακούσει δηλαδή απόψεις ότι τελικά το επαγγελματικό θέατρο, αν θέλετε, πλήττεται από τις ερασιτεχνικές ομάδες κτλ. Ή απ' την άλλη ότι οι ερασιτεχνικές ομάδες τελικά βοηθάνε το κοινό να έρθει πιο κοντά στο επαγγελματικό θέατρο. Τι μπορεί να ισχύει όμως τελικά? Ποιος θα πει πρώτα? Δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν, είναι ένα θολό τοπίο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει δοθεί πολύς χώρος στους ερασιτέχνες στα Γιάννενα. Αλλά δεν φταίνει κι αυτοί. Γιατί άμα σου δοθεί χώρος, γιατί να μην τον πάρεις? Φταίει καταρχήν οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τους χώρους, ενώ πρακτικά τους χώρους. Θα έπρεπε νομίζω να είναι λίγο ξέχωρες οι σκηνές. Δηλαδή να πούμε ότι, ξέρω εγώ, τα σφαγεία, ο Δημήτρης Χατζής, είναι για να γίνονται ερασιτεχνικές παραστάσεις. Στο Καμπέριο είναι έτσι ώστε ο θεατής, γιατί υπάρχουν και θεατές που δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι, να μην μπερδεύονται. Να καταλαβαίνουν, να λένε θα πάω εκεί και ξέρω ότι αυτό θα είναι εκεί και το άλλο θα είναι εκεί. Ένα είναι αυτό το θέμα.
Το άλλο θέμα είναι ότι έχουν καταλήξει οι ερασιτέχνες να βγάζουν περισσότερα χρήματα από τους επαγγελματίες. Mm-hmm. Και πάλι δεν φταίνουν αυτοί. Αφού τους δίνεται χώρος, γιατί όχι. Ναι. Δηλαδή δεν φταίνουν. Το άλλο, το τρίτο θέμα είναι ότι αφού αγαπάνε το θέατρο, γιατί να μην κάνουν θέατρο. Φυσικά θα κάνουν θέατρο. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς. Αρκεί, εγώ θα έλεγα, μια πρόταση είναι να εκπαιδεύονται καλύτερα, έτσι, γιατί έχουν ευθύνη. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχουμε πόσες ομάδες ερασιτεχνικές. 15-16. Τουλάχιστον. Δεν θα έπρεπε να φροντίζουν να αποκτάνε μια παιδεία για το λόγο τους, για το τι σημαίνει στέκομαι εκεί απάνω, πώς κινούμαι, πώς κινώ το σώμα μου, πώς μιλώ, πώς εκφράζομαι με αλήθεια. Όλα αυτά, γι' αυτό ευτυχώς δόξα τω Θεώ, έχουν αρχίσει και υπάρχουν, γίνονται μαθήματα στα Γιάννα, μέχρι τώρα δεν υπήρχαν. Και στα ΙΕΚ Δημοσίου και στα ΙΕΚ Δέλτα και στο ΔΙΠΕΘΕ. Mm-hmm. Ευτυχώς άνοιξε τις πόρτες και η κυρία Βακαλοπούλου και όλοι δηλαδή κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Αλλά φυσικά αφού αγαπάνε το θέατρο θα κάνουν θέατρο. Mm-hmm. Τώρα μιλάτε σε μια ομάδα στην οποία συνεργάζονται με ερασιτέχνες. Δηλαδή εμείς ανεβάσαμε την Αντιγόνη και Αντιγόνη που, που παίχτηκε για 2 χρόνια, 2 καλοκαίρια συνέχεια και παίχτηκε και στο Καμπέριο, όπου είχαμε συνεργασία. Παίζανε επαγγελματίες με ερασιτέχνες μαζί. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι εγώ είμαι ανοιχτή σε συνεργασία και ο Βασίλης νομίζω με τους ερασιτέχνες. Αρκεί αυτοί να περνάνε από μια. Εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει θέατρο οποιοδήποτε άνθρωπος εκπαιδεύεται. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να εκπαιδεύεται. Δεν μπορεί να ανεβαίνει και πάνω και να λέει ότι κάνει θέατρο και να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Αλλιώς λες ότι είμαι ερασιτέχνης, ας πούμε, και κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος που να διαχωρίζει τα πράγματα. Δεν φταίνει η ερασιτέχνη, ξαναλέω. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να τους κατηγορήσει κανένας. Σε ίσα, που κάποιοι είναι και καταπληκτικοί. Δηλαδή, άμα εκπαιδευτούν, θα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτεροι από κάποιους άλλους επαγγελματίες. Mm-hmm. Πάντως, δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι ο χώρος πλήττεται εντός εισαγωγικών από τους ερασιτέχνες. Ο χώρος πλήττεται από τη δικιά μας αδράνεια των επαγγελματιών. Πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δεν υπάρχει καμιά αντιπαλότητα ούτε. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Υπάρχουν ερασιτέχνες που είναι και καλύτεροι από επαγγελματίες πολλές φορές, όχι στα Γιάννα, γενικώς μιλά. Το θέμα είναι οι επαγγελματίες, αν αναφερόμαστε σε αυτούς, να μπορέσουν να κάνουν μια πολύ καλή δουλειά και να διδάξουν θέατρο και στους ερασιτέχνες και στο κοινό. Mm-hmm. Είμαστε ικανοί λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Αν είμαστε, δεν μας φταίει κανένας ούτε ο ερασιτέχνης, ούτε τίποτα. Συμφωνώ. Mm-hmm. Και πόσοι είμαστε αρκετοί επαγγελματίες πια στα Γιάννα. Είναι 18 ηθοποιοί επαγγελματίες, υπάρχουν. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή έχουμε γίνει πολλοί. Έχουν επιστρέψει και από Αθήνα κάποια παιδιά. Ναι, σιγά σιγά γυρίζουν. Και από Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπάρχει ένα δυναμικό πια. Θα μπορούσε και μερικοί γιαννιώτες ζουν και έρχονται και παίζουν και στα Γιάννα. Δηλαδή έχει ανοίξει λίγο κύκλος. Έχει ανοίξει. Ναι. Τώρα ήθελα να, επί τη ευκαιρία να αναφερθώ στο ΔΙΠΕΘΕ, να πω ότι αυτή τη στιγμή το ΔΙΠΕΘΕ λειτουργεί σχεδόν ακέφαλα. Δηλαδή δεν υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής. Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα επαγγελματικό θέατρο. Γιατί αναφερθήκαμε σε επαγγελματίες κτλ. Άρα στερούμαστε λοιπόν έναν άξιο καλλιτεχνικό διευθυντή. Εγώ δεν βάζω υποψηφιότητα, δεν το λέω για μένα. Για να πάει το θέατρο των Ιωαννίνων μπροστά και να καθαρίσουν οι γραμμές που για μένα δεν υπάρχουν. Είναι στο μυαλό μας όλα. Αυτό, κάνω μια έκκληση, όποιος μας ακούει, να γρηγορεύσουν οι διαδικασίες, γιατί λένε ότι τώρα θα προκυρηθεί θέση, αύριο και μετά. Και μένει έτσι το θέατρο και κάνουμε ερασιτεχνικό θέατρο. Το ΔΙΠΕΘΕ έγινε ερασιτεχνικό θέατρο πια, εκτός από εξαιρέσεις, αλλά είναι λίγες. Yeah. Αυτό ήθελα να πω, με την ευκαιρία που είμαστε εδώ σε την εκπομπή. Εγώ αναφέρομαι σε όλο αυτό γιατί νομίζω η πόλη μας έχει αποδείξει ότι αγαπάει πολύ γενικότερα τον πολιτισμό αλλά και το θέατρο. Πάρα πολύ το αγαπάει. Και υπάρχει, νομίζω σε κάθε παράσταση, υπάρχει προσέλευση. Είτε αυτή είναι επαγγελματική είτε ερασιτεχνική. Αλλά επειδή εντάξει, και εγώ μέσα από εδώ, δηλαδή από τον κόσμο που γνωρίζω και φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, και υπάρχει αυτή έτσι, όχι αντιπαλότητα, σε καμία περίπτωση. Ναι. Απλά αυτή η συζήτηση, ο διάλογος, κατά πώς τελικά. Και καλώς υπάρχει για να καταλαβαίνουμε. Ναι. Και τι λέμε και σε ποιον. Εμείς και την καινούργια δουλειά που ετοιμάζουμε τώρα, την ετοιμάζουμε και έχουμε σκοπό βέβαια να τη διευρύνουμε και προς άλλους επαγγελματίες, αλλά δουλεύουμε με μουσικούς επαγγελματίες, με ερασιτέχνες ηθοποιούς. Τώρα θα απευθυνθούμε σε χορογράφους και σε επαγγελματίες ηθοποιούς άλλους, αλλά το νόημα είναι να συνεργαστούν όλοι αυτοί.
οι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο ανοιχτοί, είμαστε σε μια πόλη που δεν έχει και κανένα φοβερό δυναμικό πια. Ας φτιάξουμε κάτι. Είναι η εποχή μας να φτιάξουμε κάτι. Μ' άρεσε αυτό όμως, γιατί με παραβέβει στο να ρωτήσω τα μελλοντικά σχέδια. Να μάθουμε κάτι, να βγάλουμε μια είδηση από μέσα. Δεν ξέρω τι ετοιμάζετε. Ετοιμάζουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα μας βγει. Είναι πολύ δύσκολο. Γράφετε το κείμενο από εμάς. Θα έχει μέσα και μουσική και χορό και όλο. Και είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Και αν το πω και δεν το κάνω, μετά θα νιώθω άσχημα. Σωστό. Μπορεί και να μην μας βγει, δηλαδή. Πάντως κάτι ετοιμάζεται, κάτι κινείται. Ναι, υπάρχει φως στον ορίζοντα. Ναι. Δεν σταματάμε να γυμνάζουμε το νου και το κορμί μας μέσα από πρόβες και από συνεχή αγώνα, για να καλυτερεύσουμε και σαν ατομικά και συνολικά. Και η ομάδα μας, η Θεατρική Συμπαιγνία, έτσι λέγεται, δεν το αναφέραμε αυτό, η οποία είναι στα Γιάννα τώρα περίπου 8 χρόνια. Είμαστε στην Αθήνα. Υπήρχε εκεί αυτή η εταιρεία που αναβάσαμε παραστάσεις. Εμείς οι δύο εννοεί. Εμείς, εγώ και η Γιολάντα. Και τη μεταφέραμε εδώ. Είναι μη κερδοσκοπική θεατρική, όπου και μέσα από την εταιρεία και χώρια αναβάζουν παραστάσεις. Χώρια εννοεί, γιατί συνεργαστήκαμε με το ΔΠΘ. Δηλαδή, το καλοκαίρι ήμασταν στο ΔΠΘ. Δεν λειτουργήσαμε σαν θεατρική συμπαιγνία. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι μεγάλη συζήτηση. Πραγματικά μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Ναι, έχει πολύ θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πολύ ζουμή η υπόθεση. Ωστόσο, να επιστρέψουμε λίγο καλύτερα στη Μόλη, λέω εγώ. Ναι. Ναι, και θα δούμε τα μελλοντικά σας σχέδια, θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Το ξέρετε, η εκπομπή μας είναι ανοιχτή, όποτε θελήσετε θα... Να αναφέρω κάτι, γιατί εκ παραδρομής γράφτηκε στον τύπο είσοδος ελεύθερη. Είναι είσοδος 5 ευρώ, γενική είσοδος 5 ευρώ. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί κάτι τυπογραφικό λάθος έγινε. Σε αυτό. Αύριο, Παρασκευή λοιπόν και Σάββατο, 19 και 20 Φεβρουαρίου, 9 το βράδυ. Γιατί χωρίς χωνάκι δεν ζούμε. Δεν γίνεται τόσο που έχεις. Λοιπόν, Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, τώρα δηλαδή τη βδομάδα που μας έρχεται, στις 9 ώρα το βράδυ, στο πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, στα Παϊασφαγεία, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το έργο του Brian Friel, Molly Sweeney. Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ. Η σκηνοθεσία είναι έτσι του Βασίλη του Σιάφη και της Γιολάντας Καπέρδα που ήταν εδώ. Και βέβαια ερμηνεύουν η Ελευθερία Πανταζή, ο Σπύρος Βάρφης και η Μαρία Νταλαούτη. Ενώ η διοργάνωση είναι από το Ερασιτεχνικό Τμήμα Θεατρικής Συμπαιγνίας, όπως είπαμε. Υπάρχουν άλλοι συντελεστές, δεν ξέρω. Να πούμε, ναι. Ναι. Λοιπόν, Φωτισμή είναι του Βαγγέλη του Νέτη. Η παράσταση έχει ξαναπαιχτεί στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνών που διοργάνωσε το ΔΠΘ το Μάιο. Μία παράσταση έχει γίνει, γι' αυτό και την επαναλαμβάνουμε τώρα. Όπου μας είχε κάνει τους φωτισμούς ο Βαγγέλης πάλι ο Νέτης, θα είναι πάλι μαζί μας. Την επιμέλεια προγράμματος που θα υπάρχει στο χώρο εκεί, στο Δημήτριο Χατζή, την έχει κάνει η Αγγελική Ντίνου. Και τη γραφιστική επιμέλεια, την αφήσα δηλαδή και το πρόγραμμα, η Αφροδίτη Ζούκη. Τι άλλο, και την μουσική επιμέλεια, η Ελευθερία Πανταζή, η Μόλη δηλαδή. Α, ωραία, έχουμε και μουσική. Έπρεπε να μιλήσουμε και για μουσική, αλλά δεν μας φέρνει ο χρόνος το βίζο πλέον. Ναι. Λοιπόν, Ιρλανδικά τραγούδια πάντως είναι. Παλιά Ιρλανδικά τραγούδια. Ωραία. Τι άλλο να πούμε. Στην Ιρλανδία. Α, να πούμε και ευχαριστώ. Έχουμε και τους χορηγούς μας. Απλά να παρέμβω εδώ ότι αν είναι εταιρείες ονόματα εταιρείων, δεν μπορούν να αναφερθούν. Ωραία. Τότε δεν θα αναφερθούμε στους χορηγούς. Θα πούμε ευχαριστούμε πολύ το παραμύθι της Πεταλούδας στον Βρέφων Ιππιακό Σταθμό, που μας έχει δώσει σκηνικό αντικείμενο, όπως και το ΔΠΘ Ιωαννίνων, που πάλι μας έχει βοηθήσει στα σκηνικά αντικείμενα. Αυτά μπορούμε να τα πούμε και τους ευχαριστούμε όλους βέβαια και αυτούς που δεν μπορούμε να πούμε, γιατί πολλές φορές πραγματικά οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από όλα αυτά είναι τελικά έτσι, οι κύριοι υπεύθυνοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και ελπίζω να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Βέβαια, φυσικά θα τα ξαναπούμε Παρασκευή και Σάββατο στη Μόλι Σουίνι, να δούμε τι παίζεται εκεί με αυτό το έργο. Δεν ξέρω. Μας πείσατε πολλές αιχμές. Σας περιμένουμε. Πρέπει να λυθούν οι απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ, λοιπόν, στις 9 ώρα το βράδυ, θυμίζω, στα Παϊασφαγεία, με γενική είσοδο 5 ευρώ.